η αφορμή είναι αυτή που είναι, αλλά έπρεπε να γίνει εδώ πέρα και η κινητοποίηση και η συνέντευξη τύπου για να αναδειχθούν τα προβλήματα και του διοικητικού πρωτοβουλίου συγκεκριμένα με αφορμή την πυρκαγιά που ξέφασε την Κυριακή το πρωί και συνολικά όμως για τα προβλήματα τα οποία αφορούν τις κτηριακές υποδομές, τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά και σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, ως Σωματείο Μεσοπτών Δικηγόρων και στην τελευταία Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήσαμε με κύρια θεματολογία στη συζήτησή μας, το να πάρουμε όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα ώστε να μην έχουμε άλλα τέμπη και δυστυχώς ή ευτυχώς επιβεβαιώθηκαν οι επιφυλάξεις και τέλος πάντων όλα αυτά που τονίζαμε αυτό το διάστημα για τα μέτρα ασφαλείας που δεν υπάρχουν στα δικαστήρια του Πειραιά, λίγες ώρες μετά την πραγματοποίηση συνέλευσής μας πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα η πυρκαγιά. Δεν θέλουμε ούτε να σκεφτόμαστε τι θα μπορούσε αυτό να σημαίνει αν η πυρκαγιά ξέσπαγε σε εργάσιμη μέρα με εκατοντάδες εργαζόμενους δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστές, πολίτες που εξυπηρετούνται εδώ πέρα για τις υποθέσεις τους. Άμεσα απευθύναμε και θέλουμε και από εδώ να απευθύνουμε από αυτό το βήμα κάλεσμα για κοινό συντονισμό με όλα τους συνδικαλιστικούς πολίτες, όλους τους εργαζομένους στα δικαστήρια εδώ πέρα του Πειραιά και όλη τη Αττική, με τους δικαστικούς υπαλλήλους, με τους δικαστικούς διερμηνείς κτλ. Είναι με αφορμή τέλος πάντων το συγκεκριμένο περιστατικό, θέλουμε να αναδείξουμε και τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν για αυτή την κατάσταση, οι οποίες δεν είναι άλλες από αυτές που γεννώνται από τις κυβερνήσεις και τη σημερινή και όλες τις προηγούμενες που έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική της κερδοφορίας, έχουν επιλέξει κεφαλαίου, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική της υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης των δικαστηρίων του Πειραιά και όλης της Αττικής και όλης της Ελλάδας. Την ίδια ώρα που πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, την ίδια ώρα που σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, το επικελικό κράτος όπως το ονομάζουν είναι παντού φανερό, όλα αυτά τα χρόνια σε κτηριακές υποδομές οι οποίες είναι το λιγότερο ακατάλληλες και σίγουρα επικίνδυνες, εξυπηρετούνται δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί διερμηνείς και πολίτες που εξυπηρετούν τις υποθέσεις τους, παίζουν τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια κορώνα γράμματα και τέλος πάντων φοβούνται το πώς θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά ή θα γίνει ένα σεισμός για το τι θα σημαίνει όλο αυτό. Εμείς με τη σειρά μας και στο πλαίσιο της απόφασης που πήραμε στην πρόσφατη γενική μας συνέλευση του Σαββάτου, καλούμε εδώ πέρα όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς να αναλάβουν δράση, να παλέψουμε από εκεί σε κοινό συντονισμό για να βάλουμε μπροστά τα αιτήματά μας, για το έδειξε αίτημα της μετεγκατάστασης σε σύγχρονα κτίρια με όλες τις ασφαλείς γλυκοδεκτικές υποδομές, της μόνιμης και οριστικής μετεγκατάστασης, όχι για τα λόγια που λένε όλες τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την πυρκαγιά, το Υπουργείο Δικηγορικής Σύλλογης για προσωρινές μετεγκαταστάσεις, μέχρι να βρούμε λύση στα παλώματα, τώρα να δοθεί μόνιμη και οριστική λύση στο κτηριακό ζήτημα των δικαστηρίων του Πειραιά και συνολικά. Λοιπόν, και μπροστά με αυτή την συλλογή και οργανωμένη πάλι, να βγουν μπροστά σε κοινό συντονισμό όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου της δικαιοσύνης για να παλέψουν συνολικά για τα αιτήματα.